Σουτάρι είναι καλό, πέφτει και στέλνει την μπάλα κόρνερ ο Αναστασόπουλος. Αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Ο Αργυρόπουλος μια στραβοκλετσιά στέλνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τα βάζει και ο ίδιος με την τύχη του, ίσως να μην τον βοήθησε εδώ και ο αγωνιστικός χώρος, αλλά το pressing του Αστέρα φέρνει αποτελέσματα. Καλή σέντρα, γκολ από τον Βίτσα, ασίστ του Τσέζαρε. Ανοίγει το σκορ στο 10ο λεπτό ο Αργεντινός και το πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Εκμεταλλεύτηκε το λάθος, βλέπετε εδώ πως ο Τσέζαρε, το λάθος που έκανε ο Λάπκα, σέντραρε την κατάλληλη στιγμή. Ερχόταν ο Βίλτσες και δεν άφησε πολλά περιθώρια από αυτή την καρφωτή σκαστή κεφαλιά στον Ανδριόλα. Άνοιξε το σκορ, ιδανικό ξεκίνημα για τον Αστέρα με τη συμπλήρωση 10 λεπτών. Μόλις είχαμε μπει στο 11ο, ενώ δεν είχε απειλήσει καθόλου, στην πρώτη του ευκαιρία καταφέρνει να πάρει το προβάδισμα. Ο Τσέζαρη πάει να βγάλει κόντρα. Βλέπει τον Βίλτσες, η μπάλα περνάει. Και Ανδριόλα, ο Βίλτσες. Περνάει τον Ανδριόλα, ο Κοντέ στη γραμμή του τέρματος, γκολ! 2-0 ο Αστέρας στο 37. Εξαιρετική ενέργεια των Βίλτσες, υπέροχο γκολ που θα αγωνιστεί στο αγώνα με 2 γκολ τώρα. Λάθος του Λάτκα το πρώτο γκολ, λάθος του Κοντέ στο δεύτερο. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανιόνιου έχει εκθέσει τον Ανδριόλα που εδώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γλιστράει ο Κοντέ, πάει να μπλοκάρει και τον μπάλα. Ούτε αυτό κατάφερε. Πολύ ωραίο γκολ για τον Αστέρα. Κοίτα, έχουμε κάποια φορά στην ύψη αλλά και δυνάμεις. Δεν υπάρχει να δούμε το Ριέρα. Να βρίσκει τον Κούκε, τσιμπάλα στο δεξί, κάνει το σούτ ο Μαρσελάου για μία ακόμα φορά. Στη σωστή θέση, ο Τσέσσαρα έχει την καλή θέση στην περιοχή. Ο Καρδός δεν έχει την καλή θέση. Ο Βίλτσες είναι τελικά που πήγε στο χαρτί και το χάρτη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βίλτσες να πετύχει το τρίτο προσωπικό του γκολ. Νέο λάθος από την άμυνα του Πανιωνίου. Ο Έντερ συνεχίζει μόνος του και την κόβει, ωραία, τη φέρνει στο δεξί πλασάρι, χάνει την ευκαιρία όμως γιατί την τελευταία στιγμή πιέστηκε ο Έντερ πάνω στο πλασέ, ζητάει και πέναλτι. Τέλος με τον κερδίσαμε μια ομάδα που τη θεωρούσα και αυτή από τις δυσκολότερες στην κατηγορία, μια ομάδα που έχει ιστορία, μια ομάδα που ξεκίνησε τη φετινή σεζόν βάζοντας πολύ ψηλούς στόχους. Και η εύκολη επικράτηση και ο τρόπος που κερδίσαμε και αυτόν τον αγώνα με κάνει πάρα πολύ αισιόδοξο να θεωρώ ότι κάναμε ίσως το μεγαλύτερο βήμα για την παραμονή. We saw what is football. And σήμερα νομίζω ότι είδαμε τι είναι ποδόσφαιρο. And football is a mistake sport. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα των λαθών. The team who make a mistake. Or in our case today mistakes. Η ομάδα που κάνει λάθος, στη δικιά μας περίπτωση λάθη σήμερα. This team has a lot of chance to lose. Αυτή η ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να χάσει. Esto suma para seguir prendiendo ahí arriba y importante para el grupo que sigue bien, ¿no? Η αλήθεια είναι, λέει, ότι αισθάνομαι ένα καλό γλυκό συνέστημα για τα δύο γκολ που βοήθησα την ομάδα μου. Το θέμα είναι όμως ότι στη βαθμολογία μένουμε ψηλά. Πήραμε άλλους 3 βαθμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πρώτο ημίχρονο αρκετά, ώστε να αποφύγουμε αυτά τα λάθη. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια προσπάθεια. Διορθωθήκαμε, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη πίεση από τον αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, είχαμε δεχτεί 2 γκολ και δεν μπορούσαμε να το ανατρέψουμε.